Η Βρετανία βρίσκεται στη δίνη της μετάλλαξης όμικρον, με τη χώρα να καταγράφει πάνω από 13.000 κρούσματα της όμικρον μέσα σε ένα 24ωρο. Ο Μπόρις Τζόνσον ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες του συναντήσεις και καλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Will we have any more restrictions between now and Christmas Day? I just can't make hard, fast guarantees. Η κυβέρνηση εξετάζει τρία σενάρια απέναντι στο τσουνάμι των νέων κρουσμάτων. Τους περιορισμούς στις συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους, περιορισμένο ωράριο για τα μπαρ και τις pub, άμεσο γενικευμένο lockdown. Το ίδιο το κόμμα του Μπόρις Τζόνσον, οι συντηρητικοί, αντιδρούν με βουλευτές των Τόρις να απειλούν με παραιτήσεις ακόμα και με κατάθεση πρότασης μορφής κατά του Βρετανού Πρωθυπουργού. We will challenge certain assumptions and we'll come to a government decision. But can I say we are entering this phase of this pandemic in a very strong position. Και όλα αυτά την ώρα που ο Μπόρις Τζόνσον είναι αντιμέτωπος με ένα ακόμα σκάνδαλο. Αυτή η φωτογραφία τον δείχνει σε εκδήλωση με άλλους 19 ανθρώπους στην Downing Street στις 15 Μαΐου του 2020. Τότε που υποτίθεται ότι απαγορευόταν κάθε συνάντηση. Η σκιά της μετάλλαξης όμικρον όμως πέφτει και επάνω από τη Δανία. Η χώρα είναι εκείνη με τα περισσότερα κρούσματα, ανά εκατομμύριο κατοίκους στην Ευρώπη. Εκεί το κοινοβούλιο συζήτα σήμερα το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου lockdown. Στην Ολλανδία τα πάντα είναι κλειστά μετά το σκληρό γενικευμένο lockdown που ισχύει από χθες Κυριακή. Οι δρόμοι στο Άμστερνταμ είναι έρημοι. Μόνο τα καταστήματα πρώτης ανάγκης είναι ανοιχτά. Στο Βέλγιο, οι δρόμοι των Βρυξελών μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης ανάμεσα στους άνδρες των αστυνομικών δυνάμεων και τους αντιεμβολιαστές. Και όλα αυτά την ώρα που οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν πως τα εμβόλια mRNA όπως της Moderna και της Pfizer μόνο με την τρίτη δόση μπορούν να αποτρέψουν την μόλυνση από τη μετάλλαξη όμικρον. Από την άλλη, τα εμβόλια του αδενοϊού όπως της Johnson & Johnson και το Sputnik παρέχουν μια μικρή προστασία από τη σοβαρή νόσηση, αλλά δεν προστατεύουν ενάντια στη μόλυνση από την όμικρον.